centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Κερδίθηκε η πρώτη μάχη. Η πρώτη μάχη δηλαδή, ναι, η οποία με κάνει λιγάκι αισιόδοξο, είναι ότι μπήκε η γονοπία σε αυτό που θέλαμε να μπει. Μπήκε στους ΚΑΘ, όπως είναι για τον τουρισμό. Ό,τι αυτό που ζητούσαμε δηλαδή. Αυτό που ζητούσαμε το πήραμε αυτό. Ναι. Φυσικά δεν τα πήραμε όλα. Εδώ να διευκρινίσουμε. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, μπήκαμε στους ΚΑΔ όπως ο τουρισμός, αλλά χάνουμε το 500, δηλαδή αν είσαι έχουν εργάτης και το μαγαζί σου ήταν κλειστό ας πούμε τον Ιούνιο και Ιούλιο, για Ιούνιο και Ιούλιο δεν παίρνεις το 500. Τα χάσαμε αυτά. Αυτά τελειώσαν. Αυτά τελειώσαν και δεν γυρνάνε πίσω με τίποτα. Με τίποτα. Το ζητήσαμε, μιλούσαμε τουλάχιστον για μισή ώρα. Είμαστε πάνω στο θέμα αυτό. Δεν γίνεται τίποτα ούτε με το Υπουργείο Εργασίας. Το 500 οι γουνεργάτες θα το πάρουν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο τελικά. Κοιτάξτε. Μπαίνουμε κανονικά στους ΚΑΤ του τουρισμού, όπως σας είπα, από Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Εμείς βέβαια ζητούσαμε, για να μην ξεχνιόμαστε, ζητούσαμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Μπράβο. Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω τώρα. Εμείς επιμέναμε να πάμε μέχρι τέλης χρονιάς ή είναι αυτούς τους δύο μήνες που χάσαμε να τους πάρουμε Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021. Η απάντηση ήταν ότι πάνε δίμηνο με δίμηνο, αναλόγως πώς θα πηγαίνουν τα μέτρα κορονοϊού. Δεν θα παρακαλάμε να συνεχίσει να υπάρχει κορονοϊός. Εύχομαι να σταματήσει. Φυσικά. Αλλά άμα σε περίπτωση υπάρχει κορονοϊός και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σίγουρα θα μπούμε και σε ακόμα ένα δίμηνο και σε ακόμα ένα δίμηνο που το απεύχομαι. Πρέπει να πούμε το εξής όμως, μισό λεπτά και να το διευκρινίσουμε εδώ. Για όσες γουνοπιτικές επιχειρήσεις ανοίξουν και θέλουν να βάλουν το προσωπικό τους σε αναστολή, ή μπορούν και κλειστές επιχειρήσεις να βάλουν όλο το προσωπικό τους. Κοιτάξτε, κλειστή επιχείρηση τώρα αυτό δεν το ξέρω για να σας το πω, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω να σας το πω. Για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας μπορούν να μπουν σε πλήρη αναστολή όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να τους βάλουν. Όσες επιχειρήσεις δηλαδή δουλεύουν, κρατήσαν το προσωπικό και έχουν προσωπικό αυτή τη στιγμή και το πληρώνουν οι ίδιοι, μπορούν, εάν επιθυμούν, να τους βάλουν σε πλήρη αναστολή. Μάλιστα. Είστε μερικοί. Αυτό ήταν ένα επίτευγμα, το καταφέραμε, αυτό το κερδίσαμε. Κερδίσαμε αυτό που μ' άρεσε εμένα πολύ που είπε από το Υπουργείο Εργασίας, είναι ότι η ελληνική γονοπία έχει προσφέρει στον τουρισμό και στον πολιτισμό της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και για μας φυσικά, για όλους, για όλο τον κλάδο δηλαδή. Όταν ακούς από Υπουργείο Εργασίας δηλαδή ότι έχουμε συνεισφέρει στον τουρισμό και στον πολιτισμό όλες τις δεκαετίες που έχουν περάσει στο ελληνικό κράτος. Είναι σημαντικό αυτό για να ακούγονται από κυβερνητικά στελέχη, έτσι. Μάλιστα. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα που κερδίθηκε χθες είναι... Μισό λεπτά και όμως οι γουνεργάτες, επειδή είχατε και μια συνάντηση με ένα από τα δύο σωματεία των γουνεργατών. Ναι, καλέστηκαν όλα, αλλά δεν ήρθαν. Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά για όλους είναι αυτές οι αποφάσεις, και για αυτούς που ήρθαν και για αυτούς που δεν ήρθαν. Εννοείται. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιημένοι από αυτό. Όχι. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Δεν είναι το Σωματείο Γουνεργατών Προφήτης Ηλίας που πρόεδρος είναι η φίλη μου Ελένη Μάρκο. Ναι. Η κυρία Μάρκο. Δεν είναι ικανοποιημένη γιατί το μέλημά της είναι για τους ανέργους. Για τις 497 θέσεις για τους ανέργους τους οποίους έχουμε και θα δώσαμε τα στοιχεία. Ναι. Για αυτούς δεν πήραμε τίποτα. Και εγώ ανησύχησα. Δηλαδή μισό λεπτά και δώσαμε τα στοιχεία των εργαζομένων και των ανέργων όπως μας τα ζήτησαν. Και για τους ανέργους δεν πήραμε τίποτα. Για τους ανέργους δεν πήραμε τίποτα, γιατί είναι μακροχρόνια άνεργοι αυτοί, κύριε Νατσούλη, καταλάβατε. Ενώ τα μέτρα όλα αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση τώρα είναι για μέτρα τα οποία έχουν προκληθεί από τον COVID-19. Μάλιστα. Άρα, επειδή αυτοί είναι μακροχρόνια άνεργοι, βγαίνουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα για να μπουν σε προγράμματα, έτσι μας είπαν, τα οποία ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση διάφορα προγράμματα για τους μακροχρόνια ανέργους. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι πάντως ικανοποιημένος για τους μακροχρόνια ανέργους γουνοποιούς. Εν πάση περιπτώσει,
το παλεύουμε, συνεχίζεται ο αγώνας. Δεν καταθέτουμε τα όπλα μας δηλαδή. Δεν σταματάμε. Άρα για να κλείσουμε το θέμα των γουνεργατών και των επιχειρήσεων, μπορούν να μπουν σε πλήρη ημερική αναστολή για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αν υπάρχει κορονοϊός ακόμα, που μάλλον θα υπάρχει, όπως καταλαβαίνω. Πάμε για άλλο ένα δίμηνο. Πάμε για άλλο ένα δίμηνο, δηλαδή πάμε για Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ακριβώς. Και αν, έχουμε και αν συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κακό, σας έχουν υποσχεθεί ότι όσο υπάρχει. Το επαφόμαστε. Εγώ και σήμερα μπορούσα να σταματήσει, μακάρι να σταματήσει. Έτσι ακριβώς. Αλλά αν συνεχίσει να υπάρχει, έχετε την υπόσχεση ότι όσο υπάρχει. Όπως έλεγε και ο Καζαντζίδης, όσο υπάρχει θα υπάρχει. Θα σας πω αλλιώς, εάν συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πράγμα, θα σας πω δύο λέξεις. Το έχουμε χαμένο. Εάν συνεχίσει να υπάρχει. Τώρα το είπατε ωραία, μάλιστα. Εύχομαι να σταματήσει αυτό το κακό όσο γίνεται πιο γρήγορα, όσο γίνεται πιο, αν είναι δυνατόν αύριο, και θα βρούμε τον δρόμο μας οι υγνοποιοί όπως τον βρίσκουμε όλα τα χρόνια. Αλλά με αυτήν την πανδημία, με αυτήν την ανασφάλεια που νιώθει ο κόσμος, με όλα αυτά που γίνονται παγκοσμίως, ποιος θα σκεφτεί να πάρει την ανατολή, κύριε Μεσού, να τα λέμε και ένα μεταξύ μας. Τώρα, πάμε, λίγο, πάμε λίγο τώρα και στους γουναράδες. Αυτά με τους γουναργάτες, οι γουναράδες παίρνουν επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι, εδώ θέλω να τονίσω λιγάκι, γιατί δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία, εμείς δεν προμετέχουμε κάθε επιχείρηση. Ναι. Απλώς μας ερωτήθηκε πόσες γουρεπιτικές επιχειρήσεις πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή. Εκεί παγώσαμε λιγάκι, να είμαι ειλικρινής. Λέω, δεν μπορούμε να γίνουμε και σατζίδες, ούτε είμαστε το μυστικό κράτος. Να ελέγχουμε τον κάθε έναν και τον ρωτάμε πήρες, δεν πήρες. Ναι, σωστό. Θα σας πω εγώ, λέει, στο νομό Καστοριάς δόθηκαν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. Γιατί έχουν συνολικά τα στοιχεία. Άρα κάποιες γουνοποιητικές επιχειρήσεις το πήραν, καλά κάνανε. Εδώ τώρα πάρα πολλές δεν μπόρεσαν να ενταχθούν. Ναι. Πάρα πολλές δεν μπόρεσαν να ενταχθούν για λόγο για τους εργαζόμενους που δεν ήθελαν να πάρουν για να δεσμευτούν κτλ. Τώρα με την επιστρεπτέα προκαταβολή 3, την οποία βγαίνει από σήμερα, νομίζω, δεν κάνω λάθος, το ξέρουν καλύτερα οι λογιστές. Ναι. Και ευχαριστώ και το Σωματείο, το Σύλλογο Λογιστών και ιδιαίτερα την Κική, την Παπακοσταντίνη, την Βασιλική. Την είχαμε προχθές την εκπομπή, μιλούσα για αυτά. Συνεργαζόμαστε άψογα, επιτέλους βρέθηκε συνεργάτης για την γονοποιία, να είναι δίπλα μας, να μας κατατοπίζει κτλ. Την ευχαριστώ εκ μέρους όλων των γονοποιών. Θα τους ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους γονοποιούς ή οι λογιστές τους. Μάλιστα. Για το πότε και πώς μπορούν να μπουν στην επιστρεπτέα. Μπορούν να μπουν λοιπόν όλοι οι γονοποιοί στην επιστρεπτέα. Ναι, από ό,τι μας είπαν θα μπουν όλοι οι γονοποιοί στην επιστρεπτέα. Αυτό που διεκδικούμε τώρα και το έχουμε μετά το 15 Αύγουστο είναι να μην δοθεί σε μορφή δανείου η επιστρεπτέα. Αλλά επιδότησης. Είναι επιδοτήσεις. Ναι. Αν μπορέσουμε να το κατορθώσουμε γι' αυτό, θα είναι ό,τι το καλύτερο. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή αν έχει δοθεί, αν υπάρχει άλλο παράδειγμα στην Ελλάδα που έχει δοθεί ως επιδότηση. Ναι, σίγουροι θα το ψάξουμε λιγάκι. Αν έχουν πάρει και οι ξενοδόχοι, έτσι, θα το πάρουμε και εμείς αυτήν την. Αν έχουν πάρει και οι ξενοδόχοι, μαζί με τους ξενοδόχους φαίνεται ότι πάμε σαν ένα πακέτο τώρα. Τώρα πάμε πακέτο. Πανελληνιών, ναι, είμαστε ο μοναδικός κλάδος. Πάει πακέτο με τους ξενοδόχους. Ναι. Έτσι ακριβώς. Το λέγαμε, αν θυμάστε αυτό. Από πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή από την πρώτη ώρα, από το Μάρτιο το λέγαμε αυτό. Ναι. Έτσι ακριβώς, ότι πρέπει να πάμε πακέτο με τον τουρισμό. Τον καθοριστικό ρόλο τον έπαιξε και ο Βελίδης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ναι, γιατί εντάξει, ασχολήθηκε και ο κ. Βελίδης πάρα πολύ. Μπράβο. Και εύχομαι να ασχολούνται πάντα έτσι τοπικοί παράγοντες. Να ασχολούνται με την περιοχή τους, με τους συνανθρώπους τους και να μην προσπαθούν να τους κάνουν κακό. Ποιοι άλλοι ήταν στη σύσκεψη εκεί και στην τηλεδιάσκεψη? Ήταν ο κύριος Ζικαλάγιας, ήταν η Μαρία Αντωνίου, το γραφείο του Πρωθυπουργού, ήταν. Δεν το μιλητήριο φυσικά ο Μπάμπης. Εσείς ήταν μαζεμένοι όλοι στην Ομοσπονδία, ήσασταν όλοι στην Ομοσπονδία, έτσι. Μαζεμένοι, εντάξει, δεν ήμασταν και 1000 άτομα, ήμασταν αυτοί που είμαστε συνήθως. Τα πρωτοβάθμια, οι σύλλογοι, το εργασιολογικό κέντρο, τα σωματεία γονεργατών. Αυτοί που αγωνιούν και απολογούνται στους συναδέλφους τους γονοποιούς. Καταλάβετε, ήμασταν όλοι εκεί με αγωνία. Δεν πήραμε πάρα πολλά. Έτσι, δεν πήραμε πάρα αυτό πολλά. Λέω ότι θα μπορούσε να είναι δεν και πήρα. Καλύτερα, αλλά
Από εντάξει, το Λότελα, καλή και η Παναγιώτενα. Δεν πήραμε πάρα πολλά. Αναμενόμενο αυτό να μην πάρουμε, να μην τα πάρουμε όλα. Συνεχίζουμε. Ναι. Αυτό λέω εγώ, συνεχίζουμε μόνο. Ένα άλλο θέμα καλό από τη φωτιά ανάπτυξη. Τώρα να πούμε ότι και για τη μια περίπτωση και για την άλλη, καλό θα είναι γουνεργάτε και γουνοποιοί. Μα ακούτε λίγο. Καλό θα είναι με του λογιστέ σα για τα περαιτέρω. Και δεν ξέρω αν πρέπει να βγουν και κάποια σκία. Δεν ξέρω αν τι πρέπει να βγει για να αρχίσουν και αυτοί να δουλεύουν και οι λογιστές, δηλαδή πάνω σε κάποια δεδομένα όσων πετύχαμε χθες στην τηλεδιάσκεψη, κύριε Κοσμίδη. Είμαι ήσυχος αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, γιατί το ακολουθεί το θέμα η κυρία Παπακοσταντίνου. Οπότε σε αυτόν τον τομέα είμαι ήσυχος. Και είναι και πρόεδρος των λογιστών, θα τους ενημερώσει όλους τι πρέπει να κάνουν. Ωραία. Είμαι ήσυχος, είναι μια κυρία με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ασχολείται και κάνει υπεύθυνα αυτό που κάνει. Άρα δεν θέλω ούτε να χτιμήσω, ούτε να την, ούτε να πω μεγάλα πράγματα. Λέω απλά την αλήθεια. Ασχολείται και το κάνει με ευθύνη. Και σταματάω εδώ. Ωραία. Αυτό που κάνει το κάνει με ευθύνη. Πείτε τι άλλο έχουμε από τη χθεσινή επίσης σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη. Ναι. Ευχάριστο είναι ότι και από το Υπουργείο ήταν και ο Γενικός Γραμματέας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι. Και ο Σκάλκος νομίζω, ναι. Σκάλκος. Ο οποίος έχει κάνει ήδη μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη μας για να μπούμε και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να κατατεθούν προτάσεις για να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία από την Περιφέρεια όπως έχουν δοθεί από άλλες περιφέρειες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Περιφερειάρχη. Σίγουρα ενημερώνεται και ο Γιώργος για όλες τις κινήσεις τις οποίες κάνουμε. Είμαστε από την ίδια πλευρά, από την ίδια όχθη του ποταμού. Έχει τις αγωνίες του και αυτός όπως τις έχουμε και εμείς. Θα πιστεύω κάτι να κάνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Με το επιχειρησιακό πρόγραμμα δηλαδή, αυτό το οποίο έχουμε καταθέσει είναι ήδη ενημερωμένος ο κύριος Περιφερειάρχης. Το περιμένει και ο κύριος Σταϊκούρας κάτω. Αυτό το πρόγραμμα για μια και καλή για να πάρει τι πρέπει να πάρει η γονοποία και να τελειώνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, καταλάβατε, και για την εξωστρέφεια και για την ανάπτυξη και για όλα αυτά τα μικροβιολογικά εργαστήρια που λέμε, τις μονάδες βιοαερίου, βιομάζες για τις φάρμες, για να μπει το νερό στα βλάκια όπως λέμε. Ναι. Και είναι, όπως σας είπα, μέσα από αυτή την πανδημία, ίσως λέω, να είναι και μια καλή ευκαιρία για να μπει και σε σωστές ράγες ο κλάδος της Μακάρι, γύρω, μακάρι. Να μπει σε σωστές ράγες, γιατί όπως... Μπορούμε να πούμε σε μια... Δεν φοβάμαι να το πω, κύριε Θωμό, κύριε Νατσούλη, ότι μας βρήκε γυμνούς, γιατί όταν σου ζητά το Υπουργείο στοιχεία και δεν μπορείς να τα δώσεις, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς αισθάνθηκα τόσο γυμνός εκείνη τη στιγμή και τόσο άδειος να μην μπορώ να δώσω στοιχεία. Ούτε καν πώς συνεργαζόμαι στον κλάδο. Τίποτα, δηλαδή παγώσαμε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία και να πιστοποιήσουμε τον κλάδο μας και να πιστοποιήσουμε τους εργαζόμενους μας, να ξέρουμε πόσοι είμαστε, αυτοί που μείναμε. Με ποιους έχουμε να κάνουμε. 2000. Από 2000 μείναμε 1000 άτομα. Λοιπόν, αυτοί οι 1000 να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε όλοι πιστοποιημένοι, να είναι πιστοποιημένο το προσωπικό, ανά πάσα στιγμή με ένα κλικ στο κομπιούτερ να ξέρουμε τι είμαστε και τι ζητάμε. Όπως κάνει ο ΣΕΤ δηλαδή. Ναι. Πόσα ξενοδοχεία είναι, πόσα άτομα απασχολούν. Τέλος, μπαμπάμ, είναι έτοιμοι πριν ακόμα εξαγγελθούν, γίνει η πανδημία παραδείγματος χάρη, είναι έτοιμοι για να διεκδικήσουν και να πάρουν αυτό που θέλουν, καταλάβατε. Είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, είναι πάρα πολύ. Για τον κλάδο, όπως έχετε πληροφορηθεί, αποφασίστηκε οριστικά και μετάκλητα να γίνει το Fair Shopping Festival στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Είχαμε και τον κύριο Τσούκα εδώ στην εκπομπή μας, πραγματικά. Μέχρι και μεθαύριο είναι και οι αιτήσεις με όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως είπε και ο κύριος Τσούκας, μέχρι και μηχάνημα από το εξωτερικό, είναι και πάρα πολύ σύγχρονο μηχάνημα για την ανίχνευση κορονοϊού θα υπάρχει, με όλα λοιπόν τα μέτρα προστασίας. Τι για ξαναπέστε λίγα και αυτό, τι είναι αυτό? Είναι το μηχάνημα που θα ελέγχει για κορονοϊό όσους μπαίνουν, ναι, και τα λοιπά. Είναι ουσιαστικά, είπε ο κύριος Τσούκας, το δεύτερο μηχάνημα παγκοσμίως που είδε και η Τούβελας που πιστοποιεί τις... Πώς είπατε, Τούβελας. Τούβελας είναι η εταιρεία. Τούβλε, εντάξει, η εταιρεία. Ναι, ωραία. Και πιστοποιεί, που θα πιστοποιεί και τους χώρους κατά του COVID-19. Παίρνουν λοιπόν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε κάτι...
παράπλευρο και κατηγορηθεί πάλι ο κλάδος, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Αυτό είναι ευχάριστο. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Τουλάχιστον αυτό μας είπε και ο Τσούκας. Πολύ γρήγορα, ναι. Είναι πρώτη φορά που το ακούω. Μακάρι να υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Ναι. Ούτως ώστε και να ελέγχονται όλοι καλύτερα. Όλοι να ελέγχονται, όμως, ναι, από αυτή την ιστορία πραγματικά. Ναι, ξέρω όμως ότι υπάρχει, όχι μηχάνημα, υπάρχει αυτό το θερμόμετρο το οποίο μετρούν εάν έχει πάρα πολύ πυρετό. Αυτό, ναι, 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 αυτό, ναι. Αυτό ξέρω ότι υπάρχει. Τώρα άμα υπάρχει και άλλο μηχάνημα το οποίο... Αυτό δεν το ξέρω. Ότι μπορεί να σας πω ότι μας είπε ο κύριος Σατζούγας. Είναι δεύτερο μηχάνημα παγκοσμίου ουσιαστικά που είναι εδώ. Από εκεί και μετά όμως αυτό δεν έχει... Φαντάζομαι θα είναι και φθηνό, έτσι, αφού το... Μάλλον ακριβό πρέπει να είναι. Μάλλον ακριβό πρέπει να είναι. Από ό,τι κατάλαβα. Μακάρι, μακάρι. Το θέμα όμως δεν είναι ακριβώς το μηχάνημα. Το θέμα είναι ότι με αυτήν την υπόθεση μήπως ξαναπάρουν μπροστά οι μηχανές. Δηλαδή... Μήπως δηλαδή με το fair shopping και την κίνηση που πιθανά να έχουμε ξαναανοίξουν και τα κλειστά γουναράδικα για κάποιες παραγγελίες. Μακάρι, μακάρι αυτό όπως είπε και προηγουμένως για το festival αυτό που θα γίνει έκθεση, εγώ την που δεν έγινε, πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι ούτως ώστε αυτή είναι η διοργάνωση της εκθέσης που θα γίνει για τον Νοέμβριο μήνα. Νοέμβριο δεν κάνω λάθος, έτσι. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριος. Οκτώβριο, ναι, να έχει τη μεγαλύτερη... Είναι 30 Σεπτεμβρίου με 3... Να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, γιατί το έχει ανάγκη, το έχουν ανάγκη και ο τόπος μας, αλλά και όλος ο κλάδος. Όσο καλύτερα πάει το festival αυτό που θα γίνει, όσο περισσότερες δουλειές γίνουν, τόσο πιο μεγαλύτερη θα είναι η ανακούφιση για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μαζί να εργαστούμε, ούτως ώστε να έχει την απόλυτη επιτυχία. Βέβαια τώρα εδώ μας έρχονται και κάποια μηνύματα, γιατί λέγαμε ότι τα μέτρα προστασίας που παίρνει ο κύριος Τσούκας και ο προφήτης Ηλίας και όλο το διοικητικό συμβούλιο εκεί για τον κορονοϊό, βέβαια δεν πέρασαν πάρα πολλοί μήνες. Θυμόμαστε όλοι ότι όλοι είχαν, θα λέγαμε, ανά την Ελλάδα στοχοποιήσει τους γουναράδες. Αν κάποιος, ίσως και με ευθύνη της Καστοριάς κάποιες στιγμές, αν κάποιος μας λένε εδώ έχει κορονοϊό, εντάξει, δεν θα μπει στο φεστιβάλ, με τις επαφές του έξω από το φεστιβάλ, τι θα γίνει? Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος ακόμη σκέφτεται, εντάξει, τι κόσμος θα έρθει. Είναι ένα θέμα αυτό, όπως για να το κάνουμε, κύριε Κοσμίδη, είναι ένα θέμα. Το ποιοι θα έρθουν, από πού θα έρθουν και τι θα φέρουν μαζί τους. Είναι ένα θέμα. Είναι πραγματικά ένα θέμα. Όπως φυλαγόμαστε εμείς, έτσι φαντάζομαι ότι φυλάγονται και αυτοί που έρχονται, κύριε Νατσούλη, δεν θα είναι άτομα τα οποία έρχονται για να περάσουν καλά. Έρχονται για να δουλέψουν, έρχονται για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους. Άρα δεν έρχονται να κάνουν βόλτες ούτε για να περάσουν καλά. Όχι, όποιος έρθει εδώ δεν θα έρθει για βόλτες. Αλλά όταν έρθει κάποιος εδώ, μοιραία θα κάνει και μια βόλτα, κύριε Κοσμίδη. Αυτό λένε οι αγρότες. Αυτό, όπως φυλαγόμαστε εμείς, θέλω να πιστεύω ότι θα φυλάγονται και αυτοί. Και όπως προσέχουν εμείς, έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα προσέχουν και αυτοί. Ένα είναι το σίγουρο, ότι σίγουρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Fair Shopping Festival, ελήψη άλλων εκδηλώσεων για τη Γούνα και εκθέσεων όλη τη χρονιά. Αλλά το μυαλό πάντα είναι και σε αυτό το κομμάτι. Και σίγουρα μέχρι που να γίνει το Fair Shopping Festival δεν θα είναι ούτε η πρώτη φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Τσούκα, ούτε και η τελευταία φυσικά, για αυτά τα μέτρα που θα λάβει ο προφήτης Ηλίας για αυτό το κομμάτι, το πολύ ευαίσθητο. Εντάξει, από ότι όπως ξέρετε ο σύνδεσμος γνωπιών καθένας προφήτης Ηλίας έχει άριστη συνεργασία με τη ΔΕΘ Θεσσαλονίκη. Ναι, το είπε αυτό και αυτό το είπε ο κ. Σουκάς. Ναι. Η οποία ΔΕΘ θα κάνει και την έκθεσή της, η έκθεση Θεσσαλονίκης θα γίνει. Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει και μια τεχνογνωσία ίσως. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε να μην προβληματίζεται ο κόσμος, επειδή συνδιοργανωτές είναι οι ΔΕΘ Θεσσαλονίκης. Άρα ό,τι μέτρα θα πάρθουν για τη ΔΕΘ θα πάρθουν και για την εκθεσία. Και για εδώ. Για αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Εάν θα γίνει έκθεση στην Καστοριά και έχει επιτυχία στην Καστοριά, στη Θεσσαλονίκη και έχει επιτυχία, να είστε σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία και οι επόμενοι που θα κάνουν εμείς εδώ, γιατί μακάρι. Οι διοργανωτές θα έχουν ήδη την εμπειρία. Μακάρι. Ας το πούμε έτσι. Μακάρι. Λοιπόν.
Κύριε Κοσμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Συναδέρφους γουνοποιούς, αντοχή. Αντοχή, να συνεχίσουμε. Και να απευθύνεστε στους λογιστές σας για όλες αυτές τις εξέλιξεις. Είτε είστε γουναράδες για την επιστρεπτέα προκαταβολή, είτε είστε γουνεργάτες για να βγείτε σε αναστολή τους μήνες πια Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος χάθηκαν για πάντα. Ωραία, λοιπόν. Και συνεχίζουμε για τα επόμενα. Εντάξει. Για τα επόμενα τα οποία έχουμε ζητήσει. Σας καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσμίδη. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.